Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα εργαζόμενοι των ΚΕΠ της χώρας με την απεργιακή κινητοποίηση στη Λάρισα να είναι καθολική. Για σήμερα 29 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ της Ελλάδας έχει ανακοινώσει 24 ώρια απεργία. Οι συνάδελφοι που έχουν ειδικότητα διεκπαιρέωση υποθέσεων πολιτών αλλά και όσοι εργάζονται στα ΚΕΠ απεργούν σήμερα καθολικά. Από την πληροφόρηση που έχω είναι σχεδόν καθολική. Στη Λάρισα είναι κλειστά όλα τα ΚΕΠ. Έχουμε ενημερώσει έγκαιρα τους δημότες για να μην ταλαιπωρούνται λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών ότι σήμερα θα είμαστε κλειστά. Από αύριο θα λειτουργήσουμε κανονικά. Οι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν δεν αντέχουν άλλο τον όγκο δουλειάς καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που συμβαίνει στα ΚΕΠ το τελευταίο διάστημα είναι τρομερό. Όλες οι αρμοδιότητες όλων των υπηρεσιών γνωρίζετε καλά ότι έχουν κλείσει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είτε μιλάμε για τράπεζες, είτε μιλάμε για ΙΚΑ, είτε μιλάμε για εφορίες, είτε μιλάμε για όλες οι υπηρεσίες έχουν συρρυκνωθεί. Όλα σχεδόν τα αντικείμενα των υπηρεσιών έχουν έρθει στα ΚΕΠ. Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχουν διαδικασίες απεριόρισης που έχουν προσθεθεί. Έρχονται στα ΚΕΠ μέσα και συνοστίζονται χωρίς ραντεβού, συναλλασσόμενοι, και αυτό δημιουργεί μεγάλους κινδύνους, όπως ξέρετε, για την επιδημία που αντιμετωπίζουμε και χωρίς ραντεβού, επαναλαμβάνω, έτσι. Ζητάει η Ομοσπονδία άμεση αναπλήρωση των συναδέλφων, γιατί έχουν βγει και πολλοί με σύνταξη, λόγω έλλειψης προσωπικού, και ζητάει και τη συνδρομή σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε τελευταία, ότι υπάρχουν πολλές επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μέσα στα ΚΕΠ. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο, οι συναλλασσόμενοι, να είναι όπως είναι και με την πανδημία και με την οικονομική κρίση και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν, αλλά λίγο σεβασμό στους συναδέλφους δεν πειράζει. Χρειάζεται να δούμε και τον εργαζόμενο από μέσα, διότι σας λέω ότι τα αντικείμενα έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Συχνά πάντως οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι και με την οργέλα και τον θυμό πολιτών που ξεσπούν στους ίδιους, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι.